Η επόμενη εισήγηση έχει τίτλο «Νέος κορονοϊός και παραπληροφόρηση. Η παραγωγή βίντεο στην υπηρεσία των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών». Εισηγήτρια Θάλια Γκόντα, βιβλιοθηκονόμος στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Ας μιλήσουμε για την εξάπλωση της παραπληροφόρησης σε καιρούς κρίσης και το ρόλο των βιβλιοθηκών. Στις αρχές του 2020, όταν είχε ήδη ξεσπάσει η επιδημία λόγω του SARS-CoV-2, μαζί με τους χιλιάδες θανάτους και τα εκατομμύρια κρούσματα που ακολούθησαν, ξέσπασε ένα κύμα παραπληροφόρησης, ψευδών ειδήσεων, ψευδοεπιστήμης και συνωμοσιολογίας, ιδιαίτερα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το οποίο το όνομα συγχωρέστε με δυνατό να προφέρω, δεν αγωνιζόμαστε απλώς ενάντια στην πανδημία. Αγωνιζόμαστε ενάντια στην πανδημία της παραπληροφόρησης. Οι ψευδείς ειδήσεις εξαπλώνονται γρηγορότερα και ευκολότερα από τον ιό και είναι εξίσου επικίνδυνες. Τέτοιας έκτασης είναι το φαινόμενο που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τον Ιούλιο του 2020 διεξήγαγε το πρώτο σχετικό παγκόσμιο συνέδριο. Σύμφωνα με έρευνα του Guardian, η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη θέση, με ποσοστό 46% μεταξύ των χωρών που πιστεύουν ότι τα ποσοστά θανάτου από κορονοϊό έχουν υπερεκτιμηθεί. Επίσης, σύμφωνα με έρευνα εργαστηρίου του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Ιεράξ Analytics, θύμα ψευδών ειδήσεων στη χώρα μας φαίνεται να έχει πέσει ένα στους δύο πολίτες στην περίοδο του κορονοϊού. Από την έρευνα αυτή προκύπτει ότι η κυρίαρχη πηγή ενημέρωσης είναι οι ενημερωτικές σελίδες και ακολουθούν τα κοινωνικά δίκτυα, τα οποία από 32% ανέβασαν το ποσοστό τους στο 64%. Μεταξύ των πυλώνων για τη διαχείριση της πανδημίας της παραπληροφόρησης συγκαταλέγεται η ενίσχυση της πληροφοριακής παιδείας σχετικά με την υγεία και την επιστήμη. Ενίσχυση της πληροφοριακής παιδείας προτείνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερη προσοχή στις ευάλωτες ομάδες, στους νέους και στα παιδιά που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο παραπλάνησης. Για τις βιβλιοθήκες, η διδασκαλία των δεξιοτήτων εκείνων που ονομάζουν πληροφοριακή παιδεία αποτελεί παράδοση. Υπό την έννοια αυτή, μπορούν και πρέπει να συνεισφέρουν στον αγώνα κατά της παραπληροφόρησης, λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη ότι οι νέοι κάνουν ιδιαίτερη χρήση των κοινωνικών δικτύων. Αν και το έργο μοιάζει τιτάνιο, νομίζουμε ότι είναι εφικτό, αρκεί να δρούμε στοχευμένα. Ας δούμε γιατί και πώς οι βιβλιοθήκες παράγουν βίντεο. Το βίντεο ως μέσο ενημέρωσης και καθοδήγησης του κοινού των βιβλιοθηκών χρησιμοποιείται αρκετά χρόνια στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Ως ο αδιαφιλονίκητος διανεμητής online βίντεο, το YouTube συγκεντρώνει και τις δημοσίευσεις βίντεο των βιβλιοθηκών, οι οποίες δημιουργούν και αναρτούν το περιεχόμενό τους σε χωριστό κανάλι ή στο κανάλι του Ιδρύματός τους. Για το λόγο αυτό, αναζητήσαμε στο YouTube βίντεο βιβλιοθηκών, τα οποία αναστοχεύουν στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης για το νέο κορονοϊό. Η αναζήτηση αυτή δεν απέδωσε καρπούς, ωστόσο ορισμένες βιβλιοθήκες δημοσίευσαν διαδικτυακά σεμινάρια που πραγματοποιήσαμε το θέμα αυτό. Συνηθέστερα την περίοδο αυτή, το βίντεο χρησιμοποιήθηκε για να ενημερώνει το κοινό για τις νέες ή όχι υπηρεσίες των βιβλιοθηκών στην περίοδο της καραντίνας, για την επαναλειτουργία των βιβλιοθηκών μετά την καραντίνα ή για την προβολή οδηγιών ασφαλούς χρήστης βιβλιοθήκης εν μέσω πανδημίας. Η θεματική των βίντεο αυτών δεν ξαφνιάζει, αφού οι βιβλιοθήκες συχνά αναρτούν βίντεο στο YouTube με περιεχόμενο που μπορεί να διακριθεί στις εξής κατηγορίες. Γενική παρουσίαση της βιβλιοθήκης, προσανατολισμός ξενάγηση, βίντεο δημιουργημένο από χρήστες, προώθηση υπηρεσίας ή συλλογής, τεκμηρίωση συμβάντος, ας πούμε, βίντεο εκδήλωσης, νέα και οδηγίες ή διδασκαλία. Ορισμένα βίντεο έχουν διακριθεί για τη δημιουργικότητά τους, ανταμείβοντας τους παραγωγούς τους με υψηλά ποσοστά δημοφιλίας. Άλλα βίντεο αποτελούν δικές μας επιρροές, όπως η σειρά How to at the Library in About a Minute του University of Toronto Libraries, λόγω της ιδέας να παρουσιάζει τις βασικές λειτουργίες της βιβλιοθήκης σε ένα λεπτό, ή το βίντεο για τις ψευδές ειδήσεις από τις Fordham University Libraries με τίτλο Fake News for Students, που επίσης χρησιμοποιεί τα κριτήρια της ΣΥΦΛΑ. Εν κατακλείδη, δεδομένου ότι οι νέοι ηλικίας 18 με 24, το κατεξοχήν κοινό των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, καταναλώνει πολλές ώρες βλέποντας βίντεο στο YouTube, ενώ παράλληλα μέσω του βίντεο οι βιβλιοθήκες επικοινωνούν μαζικά με τους χρήστες τους, πολλές βιβλιοθήκες κάθε τύπου δημιουργούν πλέον και αναρτούν βίντεο στο YouTube. Ας μιλήσουμε για την παραγωγή βίντεο από τη Βιβλιοθήκη του Ιωνίου Πανεπιστημίου.
σε ένα από τα μικρά πανεπιστήμια της χώρας, το Ιόνιο, με αναλογικά μεγάλη βιβλιοθήκη και λίγο προσωπικό, μέλημά μας ήταν να βρούμε κατάλληλα μέσα για να επικοινωνούμε με τους χρήστες μας, να προβάλλουμε τις υπηρεσίες μας και το έργο μας. Η έμπνευση για το πρώτο βίντεο ήρθε στην απογραφή των έντυπων περιοδικών το Δεκέμβριο του 2018, παρατηρώντας την ποικιλία θεματικών και σχεδιαστικών νοοτροπιών των εξοφύλων. Από μέλος της ομάδας της απογραφής με ιδιαίτερες γνώσεις και ενδιαφέροντα στον τομέα, έπεσε η ιδέα. Έτσι, δημιουργήσαμε ένα stop motion με επιλεγμένους τίτλους από τη συλλογή περιοδικών, διάρκειας λίγων δευτερολέπτων, το οποίο μοιραστήκαμε με το κοινό μέσω της σελίδας μας στο Facebook. Η αρχή είχε γίνει. Στο επόμενο βίντεο περαματιστήκαμε με τη γενική παρουσίαση της βιβλιοθήκης και των υπηρεσιών της. Με στόχο την πρωτοτυπία και την ενημέρωση, το βίντεο είχε στυλ βοβού κινηματογράφου. Πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2019, προβλήθηκε από το Facebook, την ιστοσελίδα μας, την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου και μέχρι στιγμής έχει συγκεντρώσει σχεδόν 2.000 προβολές, 12 άλλες κοινοποιήσεις από την αρχική ανάρτηση και θετικά σχόλια. Τη δουλειά αυτή με μεταφρασμένες κάρτες τίτλων διαλόγων στείλαμε τον Ιούλιο του 2019 για προβολή στο Παγκόσμιο Συνέδριο της ΙΧΛΑ στην Αθήνα. Στη συνέχεια, θελήσαμε να αποδώσουμε με έναν ανάλαφρο και αστείο τρόπο τις απαγορεύσεις που ισχύουν στη χρήση μιας βιβλιοθήκης. Έτσι προέκυψε το 6+1 πράγματα που δεν πρέπει να κάνετε σε μια βιβλιοθήκη, τον Οκτώβριο του 2019, επίσης σε στυλ βοβού κινηματογράφου. Το βίντεο συγκέντρωσε πάνω από 1.200 προβολές, 17 άλλες κοινοποιήσεις και θετικά σχόλια. Με μια σειρά από βίντεο πλέον στο ενεργητικό μας, γεννήθηκε η ανάγκη για μια συστηματική παρουσίασή τους και έτσι δημιουργήσαμε ξεχωριστό κανάλι στο YouTube. Για τις ανάγκες προώθησης του καναλιού, τον Νοέμβριο του 2019 ολοκληρώσαμε τα γυρίσματα ενός σύντομου τρέιλερ. Μετά τις πρώτες αυτές δημιουργίες με καλλιτεχνικό χαρακτήρα, αποφασίσαμε να επικεντρωθούμε σε σύντομα ενημερωτικά βίντεο για τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης. Εγκαινιάσαμε τη σειρά «Η βιβλιοθήκη σε ένα λεπτό» και το πρώτο της βίντεο «Πώς μπορεί να γίνει κανείς μέλος στη βιβλιοθήκη του Ιωνίου Πανεπιστημίου», με συμμετοχή των φοιτητριών, το οποίο δημοσιοποιήθηκε σε πρεμιέρα στο κανάλι YouTube τον Νοέμβριο του 2019. Στη συνέχεια έχουμε την ευκαιρία να δούμε συγκεντρωτικά όλα τα βίντεο και τη διάδρασή τους με τη σειρά δημιουργίες τους. Σχετικά με την παραγωγή βίντεο από τη βιβλιοθήκη μας κατά την πανδημία. Όταν ξέσπασε η πανδημία λόγω του νέου κορονοϊού και οι βιβλιοθήκες έκλεισαν, υπήρχε ανάγκη έβρεσης διεξόδων στην τέλεση λειτουργιών και στην κάλυψη των αναγκών των χρηστών αλλά και διατήρηση της επικοινωνίας. Με την εξάπλωση της πανδημίας παραπληροφόρησης που ακολούθησε, ήταν δεδομένο για μας ότι θα καταφύγουμε στο οπτικοακουστικό αυτομέσο με την τεχνογνωσία και με την εμπειρία που είχαμε πλέον κατακτήσει. Έτσι, δημιουργήσαμε δύο νέα βίντεο. Το πρώτο, με τίτλο Μίσιου, αποσκοπεί στη διατήρηση της επικοινωνίας με τους χρήστες, η οποία διακόπηκε βία με την έναρξη της περιόδου καραντίνας. Το βίντεο παρουσιάζει τους χώρους της βιβλιοθήκης σκοτεινούς, χωρίς ανθρώπινη παρουσία, ενώ ακούγονται ψήθυροι που σε προηγούμενο διάστημα κυριαρχούσαν στον χώρο λόγω της παρουσίας των φοιτητών-φοιτητριών μας. Το βίντεο καταλήγει σε μια πιο αισιόδοξη νότα, παρουσιάζοντας το προσωπικό της βιβλιοθήκης να εργάζεται, περιμένοντας να αλλάξει κατάσταση και η βιβλιοθήκη να ξαναγεμίσει φως και ομιλίες. Στη συνέχεια, προβληματισμένες με το μέγεθος διασποράς της παραπληροφόρησης, εσκεμμένες ή όχι, γύρω από το νέο κορονοϊό, αποφασίσαμε ότι έπρεπε να δράσουμε. Το δεύτερο βίντεο ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2020, λίγες ημέρες πριν βιντεοσκοπηθεί αυτή εδώ η ανακοίνωση, και αποσκοπεί στην προφύλαξη του κοινού από την παραπληροφόρηση και στον εφοδιασμό των χρηστών με ένα εργαλείο που θα τους βοηθήσει πρακτικά να ξεχωρίζουν τις ψευδείς ειδήσεις από τα γεγονότα. Αναφερόμαστε στα 8 κριτήρια εντοπισμού ψευδών ειδήσεων που συνέταξε η ΙΦΛΑ και δημοσίευσε ως infographic. Παρόμοια κριτήρια έχει εισαγάγει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Τα κριτήρια στο βίντεο συνδέονται με μια ψευδή είδηση, η οποία πραγματικά μεταδόθηκε από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας ή τα κοινωνικά δίκτυα. Αναπαριστάται με σύντομης διάρκειας σκηνές από ερασιτέχνες ηθοποιούς ή και φοιτητές-φοιτήτριες και βέβαια σε κάθε περίπτωση αποδομείται, ώστε να αποκατασταθεί αλήθεια. Σχετικά με την τεχνική και καλλιτεχνική άποψη παραγωγής βίντεο. Η έβρεση της ιδέας και η δημιουργική διαδικασία είναι τα πρώτα στάδια παραγωγής ενός καλλιτεχνικού ή ενημερωτικού βίντεο. Με αφετηριακό σημείο, το μήνυμα του εκάστοτε βίντεο στείνεται η σεναριακή βάση, η οποία στη συνέχεια αποτελεί το υλικό που επεξεργάζεται μια ομάδα, ώστε να υπάρχουν οι διαφορετικές οπτικές επί του θέματος,
αλλά και η βοήθεια στην προώθηση της δράσης. Επειδή τα βίντεο απευθύνονται κυρίως σε νέους ανθρώπους, η προσέγγιση των θεμάτων συνήθως γίνεται με ανάλαφρο και συχνά χιουμοριστικό τρόπο, ώστε να είναι πιο ελκυστικά. Στη συνέχεια δημιουργείται το storyboard, που αποτελεί τον οδηγό των πλάνων. Μετά το τέλος των γυρισμάτων, ξεκινάει το μοντάζ και η ηχητική επεξεργασία. Αφού ολοκληρωθεί το πρώτο cut, συζητάμε εκ νέου για το αν έχει επιτευχθεί ο στόχος του βίντεο ή όχι και προχωράμε σε διορθώσεις μέχρι το τελικό cut. Εκτός από το σενάριο, χρειαζόμαστε μία κάμερα με σχετικά καλή ανάλυση. Σταθερά πλάνα χωρίς κίνηση ή κούνημα είναι ευκολότερο να επιτευχθούν με τη χρήση ενός τρίποδα. Ένα καλό καταγραφικό ήχου συμβάλλει στην καλύτερη δυνατή επεξεργασία του ήχου, ώστε να μην υπάρχουν ενοχλητικές εναλλαγές στην ένταση του ήχου μεταξύ μουσικής και διαλόγων. Τέλος, το λογισμικό μοντάζ που χρησιμοποιήθηκε είναι το Premiere Pro της Adobe. Απλούστερα λογισμικά στη χρήση και με μηδενικό κόστος είναι τα Windows Movie Maker, Heat Film Express, VideoPad, DaVinci Resolve και Shortcut. Ορισμένα συμπεράσματα. Όσον αφορά στη διάδοση των βίντεο που παράγει η βιβλιοθήκη, παρατηρούμε μεγάλες διακυμάνσεις στη διάδραση του κοινού. Ορισμένα βίντεο συγκεντρώνουν μερικές εκατοντάδες προβολές, ενώ άλλα μόλις μερικές δεκάδες. Και ενώ κάτι τέτοιο μπορεί να είναι αναμενόμενο λόγω του διαφορετικού περιεχομένου, του ύφους, της γλώσσας, της εξειδίκευσης, όσα βίντεο διακινήθηκαν μέσω του Facebook εξ αρχής, εμφανίζονται δημοφιλέστερα από εκείνα που αρχικά αναρτήθηκαν στο YouTube και στη συνέχεια δημοσιοποιήθηκαν μέσω του Facebook. Στο παρακάτω γράφημα παρατηρούμε τις διακυμάνσεις. Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η ενασχόληση με τις πλατφόρμες των κοινωνικών δικτύων απαιτεί μεγαλύτερη δέσμευση χρόνου και ανάπτυξη σχετικών δεξιοτήτων και γνώσεων. Είναι σημαντικό να αφιερώσουμε μεγάλο μέρος των προσπαθειών μας όχι μόνο στην άρτια δημιουργία, αλλά και στην κατάλληλη προβολή του προϊόντος. Παράλληλα, οφείλουμε να μαθαίνουμε τόσο από τις επιτυχίες όσο και από τις αποτυχίες των προσπαθειών μας. Σε δεύτερο επίπεδο, η εμπειρία αυτή μας απέδειξε ότι ορισμένες φορές δεν απαιτούνται εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες για να δημιουργηθεί μια διαφορετική πρωτοποριακή ίσως υπηρεσία. Χρειάζεται όμως να δίνεται η δυνατότητα έκφρασης κάθε άποψης, αξιοποίησης των γνώσεων, κλίσεων και ταλέντων των μελών του προσωπικού και συγκρότησης ομάδων για αξιόλογες συνεργασίες. Επίσης, οι δουλειές που αναγνωρίζονται ως επιτυχημένες ενθαρρύνουν την ομάδα με αποτέλεσμα να έχει διάθεση για ακόμη περισσότερα και καλύτερα αποτελέσματα. Μετά το πρώτο βίντεο ακολούθησαν κι άλλα, γιατί πολύ απλά συνειδητοποιήσαμε ότι μπορούσαμε να συνεχίσουμε χάρη στο ανθρώπινο δυναμικό μας, χωρίς προϋπολογισμό και σκηνικά. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη συσσόρευση εμπειρίας και γνώσης. Όσον αφορά στους περιορισμούς της παρούσας εργασίας, για το τελευταίο βίντεο με τίτλο «Παραπληροφόρηση σε κορονοκαιρούς», παραθέτουμε τα δεδομένα διάδρασής του με το κοινό των 3 πρώτων ημερών από την ανάρτησή του. Συνεπώς, η πορεία του έχει μόλις ξεκινήσει και δεν προσφέρεται ακόμα για διεξαγωγή συμπερασμάτων, εκτός από το ότι η πορεία του διαγράφεται καλή. Για τη συνέχεια, υπάρχουν πολλοί δρόμοι που ανοίγονται μπροστά μας και παρόλο που είναι όλοι ενδιαφέροντες, θα πρέπει να ιεραρχήσουμε τις προτεραιότητές μας και να επενδύσουμε ανάλογα το χρόνο μας. Η μελέτη της διάδρασης του κοινού με τα βίντεό μας, η συστηματική προώθηση των βίντεο και του καναλιού μέσα από τα ψηφιακά μέσα, η δημιουργία περισσότερων βίντεο τόσο βάσει των αναγκών των χρηστών μας, όσο και βάσει των δικών μας ιδεών. Ενδεικτικά να φέρουμε ότι προγραμματίζουμε τον εμπλουτισμό της σειράς «Η βιβλιοθήκη σε ένα λεπτό», ολοκληρώνοντας το επόμενο διάστημα 2 νέα βίντεο για τα δικαιώματα δανεισμού, ανακατηγορία χρήστη και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της βιβλιοθήκης, καθώς και την παραγωγή ρόλου βίντεο για τους ρόλους και τα καθήκοντα των βιβλιοθηκονόμων. Τέλος της στοχεύσης μας είναι η προώθηση του καναλιού της βιβλιοθήκης σε ένα κέντρο επικοινωνίας της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιωνίου Πανεπιστημίου με τη συγκέντρωση βίντεο δημιουργημένων από χρήστες. Λίγες ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες παράγουν και προωθούν συστηματικά βίντεο για την επικοινωνία και την ενημέρωση των χρηστών τους. Ακόμη λιγότερες είναι εκείνες που δημιουργούν βίντεο με καλλιτεχνικές αξιώσεις. Η παρούσα εργασία φιλοδοξεί να μοιραστεί την τεχνογνωσία που η βιβλιοθήκη μας έχει συλλέξει τα τελευταία χρόνια στο ζήτημα αυτό. Πιστεύουμε όμως ότι έχουμε ακόμη αρκετό δρόμο μπροστά μας, έως ότου αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες που μας παρέχει το μέσο αυτό. Και θα θέλαμε να αφιερώσουμε ένα ακόμη λεπτό για να ευχαριστήσουμε όσους και όσες εμφανίζονται στα βίντεο για την πρόθυμη και δημιουργική εθελοντική συμμετοχή τους, με ιδιαίτερη μνήμα στις κυρίες Μάγια Χαραλαμποπούλου για το πληθωρικό ταλέντο της και Πολίνα Ρώση για τη ζεστή φωνή της.
Ευχαριστήσεις απευθύνουμε στο διδακτικό προσωπικό του Ιωνίου Πανεπιστημίου που στήριξε τις προσπάθειές μας και ιδιαίτερα στον καθηγητή Ιωάννη Κόκονα για την βοήθειά του με τη συλλογή γραφομηχανών του Τμήματος Αρχαιονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσιολογίας. Τέλος, ξεχωριστές ευχαριστίες. Φιλάσουμε για τους βιβλιοθηκονόμους και τις βιβλιοθηκονόμους της βιβλιοθήκης και τον ενθουσιασμό τους για το εγχείρημα αυτό. Ευχαριστούμε.